Οι κύλες του κοιλιακού τυχώματος αποτελούν ένα από τα συχνότερα προβλήματα που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. Μία κύλη που δεν αντιμετωπίζεται χειροτερεύει με το χρόνο, μερικές φορές σε σημείο που να χρειάζεται επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Αν υποψιάζεστε ότι έχετε κύλη, τότε πρέπει να συμβουλευτείτε χειρουργό, διότι δεν υπάρχει πιθανότητα να αποκατασταθεί από μόνη της. Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κύλης είναι μία καθιερωμένη τεχνική. Με τη μέθοδο αυτή, ο ασθενής αποφεύγει τις τομές που αφήνει το ανοιχτό χειρουργείο, μετεγχειρητικά κινητοποιείται άμεσα και επιστρέφει γρήγορα στις καθημερινές του δραστηριότητες, χωρίς πόνο. Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κύλης, είτε πρόκειται για βουβονοκύλη, είτε πρόκειται για μία μετεγχειρητική κύλη ή ομφαλοκύλη, αλλά και οποιαδήποτε μορφή κύλης, αποτελεί την πλέον επαναστατική μέθοδο θεραπείας και αντιμετώπισης της νόσου. Πάντα θέλαμε να έχουμε μία τοποθέτηση του πλέγματος σε ένα σημείο πιο σωστό από την ανοιχτή προσέγγιση, δηλαδή ένα επίπεδο πιο βαθιά κάτω από τους μυς, ούτως ώστε η αυξημένη ενδοκυλιακή πίεση, αντί να αποτελεί ένα μειονέκτημα και να τίνει να διώξει το πλέγμα προς τα έξω, να είναι εκείνος ο παράγοντας ο οποίος θα κολλάει το πλέγμα πολύ καλύτερα πάνω στα κοιλιακά τυχώματα και έτσι δεν θα έχουμε υποτροπές. Φανταστείτε ένα λάστιχο του αυτοκινήτου που έχει τρυπήσει και πρέπει να βάλουμε ένα μπάλωμα. Προτιμούμε αυτό το μπάλωμα να μπει από μέσα από το λάστιχο και όχι απ' έξω. Το ίδιο γίνεται λοιπόν και με τη λαπαροσκοπική αποκατάσταση. Χωρίς αυτές τις τεράστιες τομές των ανοιχτών χειρουργείων, με μικροσκοπικές, πάρα πολύ μικρές τομές, ενός εκατοστού και λιγότερο, μπορούμε να βάλουμε το έντερο στη θέση του και στη συνέχεια να τοποθετήσουμε ένα πλέγμα το οποίο θα είναι εκείνο που θα μας προστατέψει από το να μην ξαναγίνει κύλη. Άρα λοιπόν έχουμε μία γρήγορη επάνωδο στις δραστηριότητες, χωρίς μετεγχειρητικό πόνο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό για τον ασθενή μας, διότι δεν πονάει, δεν έχει τις επιπλοκές του ανοιχτού χειρουργείου εξαιτίας του πόνου και μπορεί τις επόμενες μέρες σιγά σιγά να επιστρέψει στις κανονικές του δραστηριότητες, για παράδειγμα σε μία δουλειά γραφείου μετά από 3-4 μέρες και επίσης χωρίς να έχουμε τις επιπλοκές που είχαμε με την ανοιχτή προσέγγιση. Τα ποσοστά δε επιτυχίας, τα ποσοστά εκείνα τα οποία ουσιαστικά χαρίζουν στον ασθενή την υγεία του, είναι πάρα πολύ σημαντικά και αγγίζουν το 97%. Σύμφωνα με τα στοιχεία παγκοσμίως, ποσοστό άνω του 98% αυτών των επεμβάσεων δεν παρουσίασαν καμία μετεγχειρητική επιπλοκή. Σε έμπειρα χέρια, οι πιθανότητες υποτροπής μετά από λαπαροσκοπική επέμβαση και πανεμφάνιση της κύλης είναι μικρότερες του 2%.